Συμφώνησα είναι μια χαρακτηριστική νεοελληνική όπερα. Και ως προς την θεματολογία της, και ως προς τη γλώσσα, βεβαίως, και ως προς το ίδιο το μουσικό θεματικό υλικό που χρησιμοποιεί ο συνθέτης, αντλώντας από την ελληνική παράδοση και τη βυζαντινή, με τα ισοκρατήματα, με το πολυφωνικό συγκρότημα, με τα μελίσματα, τα διάφορα που υπάρχουν, δημιουργώντας όμως από αυτά ένα συμφωνικό και οπερατικό σύμπαν. Η πρόκληση για τους ερμηνευτές και ειδικά για τον αρχιμουσικό είναι να συγκεράσει διάφορα συστατικά τα οποία φαίνονται ετερογενή εκ πρώτης ακοής. Δηλαδή έχουμε ένα πολυφωνικό συγκρότημα που τραγουδάει ακαπέλα, έχουμε αντρική χοροδία, έχουμε γυναικεία χοροδία, έχουμε παιδική χοροδία. Έχουμε τους σολίστ και την ορχήστρα μας βεβαίως και έχουμε και ένα συνολάκι από τρεις μουσικούς προερχόμενους ας πούμε από τον χώρο της jazz, ένα σαξόφωνο, ένα ακορντεόν, μπαγιάν και έναν κρουστό και όλα αυτά πρέπει να δέσουν και δένουν σε ένα μοναδικό αρμονικό σύνολο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο άφησε η Φώνησα στην διαδρομή της ελληνικής μουσικής ζωής είναι ένα καινούριο παράδειγμα, ένα σύγχρονο παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να κάνει μία όπερα που να πατάει στην ελληνική λογοτεχνία και να είναι ταυτόχρονα σύγχρονη και πώς να συνομιλήσει με το παραδοσιακό, αυτό που λέμε φολκλωρικό, χωρίς να γίνεται γραφικός. Το οποίο φέρνει και το έργο σαν λιμπρέτο, σαν υπόθεση, αλλά και σαν όπερα αυτή καθεαυτή, το φέρνει κατευθείαν σε επαφή και διάλογο με τις εξελίξεις όπερας στο εξωτερικό. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η πορεία της Φώνησας στο μέλλον. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι τα περισσότερα έργα τα οποία κάνουν διεθνή καριέρα, είτε λογοτεχνικά είτε μουσικά, ξεκινούν από κάτι πολύ προσωπικό, από κάτι πολύ βιωματικό, από κάτι πολύ εντόπιο και αυτά τα στοιχεία τα έχει η Φώνησα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα στοιχεία που κόμισε η Φώνησα στην ελληνική όπερα. Το πρώτο που θα λέγαμε είναι η πρώτη ελληνική όπερα που γράφτηκε μετά από πολλά χρόνια, που είναι πλήρους διάρκειας. Το δεύτερο είναι ότι ήταν μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, ήταν μια ελληνική όπερα η οποία δεν κινήθηκε στην περιοχή της αρχαίας μυθολογίας κτλ. Αλλά κινήθηκε στην Ελλάδα του 19ου, του περάσματος από το 19ο στον 20ο αιώνα. Και βέβαια είναι μια ελληνική όπερα η οποία πάτησε, βασίστηκε, άντλησε από ένα ελληνικό λογοτεχνικό έργο μίζων. Είναι αυτό που λένε σε όλο τον κόσμο, μια τυπική λιτερατούρ όπερ στέρεα ριζωμένη σε ένα λογοτεχνικό έργο. Η Μέρι Έλεν Νέζη που πρωταγωνιστεί στο ρόλο της Φραγκογιανούς είναι βέβαια μια εξαιρετική καλλιτέχνης. Έχω συνεργαστεί μαζί της και στο παρελθόν. Φωνητικά σε θαυμάσια φόρμα, ευφυής, με αντίληψη του ρυθμού, με εξαιρετική άρθρωση, με θαυμάσια ενέργεια και έχει κάνει κτήμα της αυτόν τον ρόλο ήδη τώρα στην φάση των δοκιμών που βρισκόμαστε. Βλέπουμε τη σιγουριά και την αγάπη και την ένταση την εσωτερική με την οποία προσεγγίζει το ρόλο.